Θα δούμε φοριακούς με κάμερες, κυρία Κατσαλάτα. Όπως δηλαδή θα δούμε τώρα... αστυνομικούς με κάμερες. Ναι, δηλαδή, επειδή το γελάμε πια με το αστυνομική με κάμερες, μακάρι να γίνει. Γελάμε μόλι. Έτσι, και το εφοριακή με κάμερες. Κάπου πέφτει γέλιο. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, δεν ξέρουμε τι θα εξυπηρετήσει αυτό. Και μιλάω και από την εμπειρία μου ως ελεγκτής πάρα πολλά χρόνια στην ΑΔΕ, αλλά πλέον και ως ελεύθερος επαγγελματίας τώρα. Λέγεται ότι θα υπάρχει καταγραφή πλέον των συναντήσεων που θα έχουν οι εφοριακοί, είτε σε επιτόπιους ελέγχους, είτε μέσα στην επιχείρηση στην οποία θα πάνε, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να μην υπάρχουν φαινόμενα πλέον τα οποία είναι παραβατικά. Προφανής είναι. Προφανής είναι. Εγώ θα ρωτήσω... την κάμερα εδώ που τα λέμε. Για τους ίδιους την βάζουν. Δημοκρατία. Στην ουσία. Απίστευτο πράγμα. Αυτό είναι ο ένας λόγος. Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτώ, μου κάνει εντύπωση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν η διαφθορά να γίνει on camera σε μια τέτοια συνάντηση, να το γνωρίζουν και οι δύο. Αν έχουν τάση προς τέτοια ροπή, μάλλον θα πάνε σε μια καφετέρια. Χωρίς να υπάρχει κάποια κάμερα, θα κλείσουν ένα ραντεβού ακριβώς και θα πάνε να βρουν οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί η κάμερα σε αυτό. Και δεύτερον, θα υπάρχουν. Δεν είναι κακό η διαφάνεια. Θα σας πω τι εξυπηρετεί. Και για μένα δεν είναι κακό. Αφού συμφωνήσουν, πάμε να τα πούμε στην κάμερα, on camera, καθαρά. Όλα καθαρά. Τέλος. Εξυπηρετεί πάρα πολύ. Εξυπηρετεί. Αθώνει όλο το σύστημα. Τι δεν εξυπηρετεί. Επίσης θα υπάρχει και ένα. Είναι στα ωραία της βλακείας, το καταλαβαίνετε αυτό. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Θα φωτογραφίες στο Facebook μετά, στα κοινωνικά δίκτυα. Θα υπάρχει και ένα VR στοιχείο όπως και στους αγώνες. Αν σε περίπτωση υπάρχει παραβατική συμπεριφορά ή από τον ελεγχόμενο ή από τον ελεγκτή, να μπορεί να ζητά και να ανακτά στοιχεία πλέον από αυτή την καταγραφή του γεγονότος. 6 μήνες αν το γεγονός είναι εκτός υπηρεσίας, 5 χρόνια αν είναι εντός υπηρεσίας θα φυλάσσονται τα αρχεία αυτών των συναντήσεων. Είναι όμως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να λειτουργήσει ενδεχομένως για προστασία για τον ελεγχόμενο. Μήπως θα γίνει όπως με τις εταιρείες διαχείρισης που υποτίθεται ότι καταγράφονται οι συνομιλίες και μετά για να μπορέσει να πάρει τις συνομιλίες δεν τις παίρνει ποτέ. Δεν τις παίρνει ποτέ. Άρα... ποτέ. Ναι. Ποτέ. Εδώ όμως, αν υπάρχει. Και στις τράπεζες και στην κινητή τηλεφωνία. Αν λέω εγώ τώρα, αν λειτουργήσει αυτό και υπάρχει μία συμπεριφορά η οποία μπορεί να είναι διαφορετική και να έχει μία βάση νομική ο άλλος να αντιλέξει. Θα μου πεις τα δίνουνε. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι κατά του γεγονότος να υπάρχουν κάμερες. Βέβαια, εντάξει τώρα. Φαντάζομαι μόνο κάμερα δεν θα γίνει κάτι. Αλλά τέλος πάντων. Πρέπει ο άλλος να έχει ψυχολογικό θέμα. Ναι. Δηλαδή και να προκύψει. Για πες, κάτι ακόμα. Τότε γιατί το κάνει. Θα επιτρέπεται στον ελεγχόμενο να έχει κάμερα. Αυτό είναι το θέμα. Σωστά. Όχι. Για να καταγράφει και ο ελεγχόμενος. Για ο δημόσιος υπάλληλος θα το κάνει. Γιατί. Άρα όπως οι τράπεζες, αυτό που λέγαμε, και εταιρείες διαχείρισης. Η δημόσια αρχή θα το κάνει. Ναι, η δημόσια αρχή. Είστε όλοι κατά όμως, βλέπω. Όχι, δεν είμαστε κατά, αλλά είναι κάτι... Κοίταξε, δεν είναι χρηστικό, πιστεύω. Το οποίο δεν πρόκειται να βοηθήσει. Στα όρια της βλακείας. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εσείς λέτε ότι είναι εντελώς λάθος. Δεν βλέπω χρηστικότητα πάνω σε αυτό το μέρος. Λέτε όχι χρηστικότητα, έτσι. Γιατί το κάνουν άρα, δηλαδή, λέτε. Γιατί φτάνουμε στο σημείο τώρα να διαβάζουμε διάφορα πράγματα. Και γιατί να τους καταλογίσουμε βλακεία σε αυτό που λέει ο Γιάννης, το θεωρώ λίγο, δεν νομίζω ότι είναι βλακεία. Όχι, κάποιος λόγος δεν υπάρχει. Κάποιος λόγος υπάρχει. Γιατί... μήπως να τον εντοπίσουμε αυτό το λόγο. Αν διαβάσουμε, Παναγιώτη, τα δημοσιεύματα που μιλάνε για την τι νοημοσύνη πλέον στους φορολογικούς ελέγχους, για έμεσες τεχνικές ελέγχου, για τόσες πλήθος πληροφοριών μέσα από το ψηφιακό κράτος, τότε γιατί μπήκαμε στη διαδικασία οριζόντιου μέτρου όσον αφορά το θέμα των φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών με τεκμαρτό εισόδημα και έγινε όλος αυτός ο χαμός. Γιατί κανείς δεν λέει ότι αυτό είναι ένα δίκαιο μέτρο, το οριζόντιο. Εφόσον έχουμε όλα αυτά τα μέτρα, εφόσον όλα ψηφιακά θα γίνονται, εφόσον τα πάντα θα ελέγχονται, γιατί πήγαμε εκεί. Ακριβώς. Γιατί έχεις αδυναμία να τους πιάσεις. Άρα, να θυμίσω ότι λέγαν τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι ασκούν διοίκηση στην οικονομία ότι όποιος ελεύθερος επαγγελματίας δήλωνε ως 10.000 ευρώ θα ελεγχθεί άμεσα. Γιατί για να ελεγχθεί άμεσα, πήγαμε στη διαδικασία πλέον με τον ζώδιο μέτρο. Του... με αυτά λέμε 1400. Απλά στο χωριό μου το λέγανε πιο σοφά οι παλιοί, λίγο στα πρόβατα. Λίγο στα πρόβατα, υπάρχει και άλλος λόγος, υπάρχει και άλλη φράση για το συγκεκριμένο, για το, αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι κοροϊδεύει η κυβέρνηση ότι πιάνει φοροδιαφυγή, κοροϊδεύουν οι επαγγελματίες ότι θίγονται. Μία μικρή κατηγορία βέβαια θίγεται, για να είμαι δικαιός. Αλλά εγώ έτσι νομίζω ότι είναι. Μα αυτός που θίγεται πλέον, αυτό είναι το μόνο σωστό στην αλλαγή που έγινε. Έχει το δικαίωμα να το αμφισβητήσει και να πει: κύριε, εγώ δεν έχω βγάλει αυτά τα χρήματα. Το θέμα είναι πώς θα το αμφισβητήσω. Αυτό είναι λίγο. Ναι, αυτό είναι χειρότερο. Ναι. Και έλεγχο. Ναι. Και έλεγχο. Αφού είναι χειρότερα, θα πληρώσει, θα υποστεί τον έλεγχο. Βέβαια. Όπω τον έλεγχο δεν ξέρει τι θα σου πει. Τον έλεγχο θα σου βγάλει. Ό,τι θέλει θα βγάλει. Ό,τι θέλει. Και σφράξιμα θα χρειαστεί μετά. Θα πει: τότε δεν έχει το δικαίωμα να λες ότι αδικούμε. Εκεί ίσω να χρειαστούν οι κάμερε τον έλεγχο.
Μα γι' αυτό γίνεται. Πάμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει τώρα η εφαρμογή, πώς μπορούμε να ελέγξουμε τις αποδείξεις που μας δίνουν, κύριε Χατζησαλάτα. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι έλεγχοι που γίνονται καθημερινά από το κινητό τηλέφωνο ενός ο οποίος παίρνει μια τέτοια απόδειξη. Δηλαδή είναι η εφαρμογή που έχουμε στο κινητό μας. Σωστά. Παίρνουμε μια απόδειξη από ένα μαγαζί και ελέγχουμε με την εφαρμογή αν η απόδειξη είναι γνήσια. Ακριβώς. Στο κάτω μέρος της απόδειξης υπάρχει ένα τετραγωνάκι. Κάποιος πήρε και λεφτά. Υπάρχει το QR code. Ναι, ακριβώς. Ναι. Σκανάρουμε λοιπόν αυτό το QR code και απευθείας τι βλέπουμε. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα το ύψος της απόδειξης. Γιατί μπορεί άλλα να πληρώνουμε εμείς βάσει απόδειξης και άλλα να φαίνονται στην ΑΔΕ. Υπήρχαν μηχανισμοί οι οποίοι κόβανε την απόδειξη στη μέση. Ναι. Άρα λοιπόν βλέπουμε τα χρήματα που πληρώνουμε αν ανταποκρίνονται στην απόδειξη. Αυτή είναι η δεύτερη ανάγνωση. Το βασικό πρέπει να δούμε λέει, αν παραπέμπει στην ΑΔΕ πρώτα. Βεβαίως. Για να δούμε αν είναι πραγματική απόδειξη. Γιατί βγάζει απευθείας. Για να το δούμε λίγο, παιδιά, αυτό. Έλα, λοιπόν, Γιάννη. Βγάζει απευθείας. Αυτή εδώ είναι η εφαρμογή ακριβώς. Με το που θα πατήσουμε το τετραγωνάκι που γράφει απόδειξη. Κάτσε ένα λεπτό, το καταλάβω. Αυτή είναι η εφαρμογή που μπαίνει στο κινητό μας. Βεβαίως. Την έχουμε στο κινητό μας όλοι. Στο Google Play, ας πούμε, οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Κατεβάζουμε αυτό. App, όδειξη. Application. Ακριβώς. Πάμε. Μετά. Από τη στιγμή, λοιπόν, που χτυπήσουμε το τετραγωνάκι που γράφει το απόδειξη εκεί, ανοίγει η εφαρμογή και μας εμφανίζεται ένα τετραγωνάκι, το οποίο σκανάρει το QR της απόδειξης. Για να το δούμε, κύριε Χατζησαλάτα. Λοιπόν, θα μας το δείξει με το κινητό του ο κύριος Χατζησαλάτας. Λοιπόν, να. Ελάτε, εδώ είμαστε. Εδώ λοιπόν είναι η εφαρμογή, η απόδειξη. Όταν θα το χτυπήσω, μου βγάζει αυτό που βλέπουμε πλέον και στην κάμερα προηγουμένως. Αν χτυπήσω απόδειξη, μου βγάζει αυτό το τετραγωνάκι. Οπότε αυτό σκανάρεται. Αυτό το τετραγωνάκι με το που το βάλω πάνω στην απόδειξη. Θα το δείξουμε λίγο στην κάμερα. Αυτόματα. Στην κάμερα, κύριε Χατζησαλάτα. Να. Ωραία. Εδώ. Ναι, πού? Ωραία. Στη δική σου κάμερα εδώ πέρα. Εκεί. Ναι. Έσβησε τώρα. Έλπισε, δεν πειράζει, να το εδώ είναι. Βγαίνει σαν φωτογραφική μηχανή. Τέλος πάντων, για να καταλάβουμε λοιπόν. Το τετραγωνάκι. Ανοίγει σαν φωτογραφική μηχανή. Και σου βγάζει μετά, σου βγάζει ένα γνήσια απόδειξη. Ακριβώς. Ακριβώς. Ότι η επιχείρηση είναι συνδεδεμένη με την ΑΔΕ πρώτον. Ακριβώς. Αν βάλω κάτι πίσω δηλαδή, θα φαίνεται ότι αυτό το τετραγωνάκι πλέον σκανάρει το QR της απόδειξης. Και τι σας λέει μετά. Αυτόματα με το που το σκανάρει, μου έρχεται μπροστά όλα τα στοιχεία αυτής της απόδειξης. Πρώτα απ' όλα. Το ύψος της συναλλαγής, αν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο στέλνει στην ΑΔΕ επιχείρηση. Δεύτερον, την επωνυμία της επιχείρησης. Τρίτον, τον αύξοντα αριθμό της απόδειξης. Και αν αυτή η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στην ΑΔΕ ή όχι. Πολλές εταιρείες αυτή τη διαβίβαση την κάνουν το βράδυ. Και έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Άρα λοιπόν, να δούμε ότι δεν έχει διαβιβαστεί, το κάνουμε την επόμενη μέρα. Οπότε την επόμενη μέρα πλέον θα έχει διαβιβαστεί. Στο κάτω μέρος αυτής της εταιρείας. Όλες οι εταιρείες το κάνουν το βράδυ. Ναι, υπάρχουν ορισμένες που είναι σε κατευθείαν διαδικασία και το στέλνουν απευθείας. Πώς? Λίγες. Ελάχιστες. Είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο. Όλες το βράδυ. Μόλις κλείσει ταμείο, πατάει το κεφάλι. Μου είχε τύχει εμένα, παιδιά, που δεν είχαν ίντερνετ και προσπαθούσαν να το στείλουν και δεν μπορούσαν. Και είχε έρθει έλεγχο στα κύθρα. Αυτό που είπατε τώρα. Και τρέχαν οι άνθρωποι στους λογιστές να το στείλουν, μην γίνει καμία κέρδη ο ελεγκτής και τη φάω. Αυτό είναι και χωρίς κάμερα και δεν καταγραφεί. Μπορούμε αυτή την απόδειξη όμως να δούμε και την επόμενη μέρα που θα γράφει πάνω ότι διαβιβάζει. Στην ΑΔΕ. Αν την επόμενη μέρα δεν διαβιβάστηκε στην ΑΔΕ πλέον εκεί υπάρχει πρόβλημα. Σούργε το έλεγχο, πάνε να έχει μετά. Αυτό κάτω μέρο. Τα κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε. Άμα δύο μέρε να κάθεσαι να κοιτά, πήγε. Και την ώρα το έβαλε, μπήκε τέλο. Απευθεία να βγαίνει. Κάτω μέρο αυτή η εφαρμογή έχει και τη διαδικασία πλέον καταγγελία τη παραβατικότητα. Πόσε καταγγελίε έχουμε. Πάνω από 150.000 καταγγελίε. 150.000! Δεν ξέρουμε κατά πόσε αυτέ είναι επειδή απλά δεν διαβιβάστηκε η απόδειξη και δεν το ξέρει ο καταναλωτή. Μπορεί να είναι και αποδείξει οι οποίε όντω είναι νόμιμε. Αυτό. Πληρώνει το κράτο άμα καταγγείλει και πάρει. Από 100 έω 3.000 ευρώ. Πόσα? Αλλά από 100 ευρώ έω 3.000 ευρώ. Είναι το δεκαπλάσιο τη απόδειξη. Αυτό το δεκαπλάσιο της απόδειξης δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 100 ευρώ, γιατί μπορεί να είναι μια απόδειξη των 2 ευρώ. Δεν θα πάρει. Το λιγότερο λοιπόν είναι 100 ευρώ, το ανώτερο είναι 3.000 ευρώ. Πότε γίνεται αυτό όμως? Όταν η καταγγελία, και είναι λογικό αυτό, είναι επώνυμη. Δεν μπορώ να κάνω μια ανώνυμη καταγγελία. Πού θα με βρει το κράτος εμένα για να πάρω το iPad. Αν κάνω μια ανώνυμη καταγγελία, πού θα ξέρει το κράτος ποιος την έκανε. Έχουν δοθεί λεφτά σε κάποιους? Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω να έχουν δοθεί. Πάντως είναι νόμος του κράτους. Και μάλιστα. Πότε δίνονται αυτά τα χρήματα? Εάν εγώ που θα καταγγείλω αυτή τη φοροδιαφυγή γίνει έλεγχος από το κράτος και αποδειχθεί ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Μετά πλέον θα πάρω και εγώ τα δικά μου τα χρήματα. Ανεξαρτήτως ότι μπορεί να προσφύγω εγώ στα δικαστήρια να το αφιζητήσω και τελικά να δικαιωθώ. Ναι, από τη στιγμή που υπάρχει φοροδιαφυγή, βεβαίως. Αυτά είναι. Εξαιρούνται από αυτά τα χρήματα πλέον και από αυτή τη διαδικασία οι υπάλληλοι της ΑΔΕ, υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και της Οικονομικής Αστυνομίας. Υπάρχει μια νέα μόδα αποδείξεις, μόνο αυτό θα πω. Σε νησιά κυρίως, το έχετε συναντήσει, σου φέρνει κανονικά την απόδειξη, το λογαριασμό κανονικά, 100 ευρώ ας πούμε, και δίπλα σου βάζει μια σφραγιδούλα if cash, το κάνεις τουρίστες αυτό.
σημαίνει αν θες να πληρώσεις μετρητά, σου λέει 80 ευρώ. Ωραίο. Αφού βγει η απόδειξη. Έχει βγει όμως η απόδειξη. Σωστά. Όχι. Αν θες. Δεν, άρα δεν είναι σωστή η απόδειξη, αυτό λέμε. Είναι προσωρινή. Όχι, είναι προσωρινή. Είναι σωστή, αλλά είναι προσωρινή. Και σου λέει, άμα θες καθαρούρα, θα κόβω το ΦΠΑ. Σου κόβω το ΦΠΑ, 80 και τα βρίσκουμε εμείς μεταξύ μας. Το λένε όλοι, αυτό το λέει και στις διαφημίσεις. Ιφκάς. Και στις διαφημίσεις. Με σφραγιδούλα δίπλα. Δηλαδή, ιφκάς, αυτό είναι και τις ουρίσεις βασικά, λέει, ιφκάς λέει λιγότερα. Βέβαια. Τι αντικαλώ με την απόδειξη, θα την πάρω μαζί μου. Και ο ίδιος τουρίστας λιγότερα θα επιλέξει.